Το σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι της Φθιώτιδας κάναμε κατάληψη στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας. Μας έδωσε κάποιες βεβαιώσεις. Κάποιες. Με τη σημερινή μας εδώ συγκέντρωση πιστεύω ότι θα τον αναγκάσουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο να τα πάρει πίσω αυτό με τους γιατρούς. Ευχαριστούμε όλους που ήρθαν σήμερα εδώ για να δείξουμε ότι το κέντρο υγείας πρέπει και θα παραμείνει ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό γιατί έτσι πρέπει. Τα γεροντάκια και όλος ο κόσμος της Ανατολικής Φθιώτιδας θα κάνει εξετάσεις και θα εξετάζεται εδώ στη Στυλίδα, όχι στη Λαμία. Γιατί για να πάει στη Λαμία είναι κάτι το εξωπραγματικό. Και δεν προλάβουμε να πάμε. Δεν θα προλάβουμε ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μετά από αυτό θα ακούσουμε και όλους τους ομιλητές και μετά ήσυχα και όμορφα θα διαλυθούμε, θα πάμε στις δουλειές μας. Το μήνυμα το στείλαμε και από εδώ και πέρα θα είμαστε ξανά όλοι στις επάρξεις. Σας ευχαριστώ. Όλοι οι κάτοικοι από άκρου σε άκρου της Ανατολικής Φθιώτιδας απευθύνονται εδώ σε εμάς. Πιστεύουμε ότι με τα λιγοστά μέσα που έχουμε, με τους γιατρούς που έχουμε, τους εξαιρετικούς, με το κατάλληλο προσωπικό, έχουμε προσφέρουμε αυτό που μπορούμε, τα μέγιστα. Και στη δημοκρατία αποφασίζει ο λαός. Αυτό γίνεται σήμερα στη Στυλίδα. Τα κέντρα υγείας θα παραμείνουν ανοιχτά. Αυτοί που τα πολεμούν δεν είναι μόνο ανεγκέφαλοι. Είναι προδότες της δημοκρατίας. Είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Εμείς θα τους κυνηγήσουμε και θα τους καταστρέψουμε. Έχουμε μαζί μας τον νόμο, έχουμε και το λαό. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι κάποιοι παραπλανήσαν τον διοικητή. Δεν έπραξε σύμφωνα με τη συνείδησή του, αλλά σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Ξέρουμε επίσης για τις ελλείψεις των γιατρών στο νοσοκομείο Λαμίας. Σήμερα όμως είναι πολύ περισσότεροι από παλιότερα. Και ειδικοί και ειδικευόμενοι. Είναι αδικαιολόγητο το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να καλύψουν το τμήμα επιγόντων περιστατικών και ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να κλείσουν τα κέντρα υγείας. Να αφήσουν αυτά που ξέρουν οι μασόνοι του ΕΣΥ. Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να κατέβουν στα επίγοντα και να τα στελεχώσουν σωστά. Αν δεν μπορούν να τα μαζέψουν και να φύγουν, θα βρεθούν χιλιάδες καλύτεροι να τους αντικαταστήσουν. Περιμένουμε τη νέα διοίκηση του νοσοκομείου να ενδυναμώσει τα κέντρα υγείας και όχι να τα αποστεώσει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παρέχουμε σωστή υγεία στους κατοίκους της περιοχής μας. Ο Έλληνας σήμερα πεινάει και πονάει. Πρέπει να το δώσουμε και όχι να το προδώσουμε. Δεν θα τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γυρίσει την υγεία πίσω στην εποχή της μαγείας και του ξεματιάσματος, στην εποχή του Μεσαίωνα. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Όλες οι υγειονομικές μονάδες πρέπει να παραμείνουν. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερικά ιατρεία. Όλα έχουν το ρόλο τους. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον λαό της Στυλίδας για τη συμπαράστασή του. Με τη δυνατότητα του νόμου και τη δύναμη τη δική σας, όλα θα τα πετύχουμε. Με τη μικρή εμπειρία που έχω στις λαϊκές κινητοποιήσεις πρέπει να πω ότι δεν είναι απλά παρήγορο, είναι πολύ αισιόδοξο
αυτό το μήνυμα που μπορεί να δώσει αυτή η καθολική, θα έλεγα, συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής σε αυτό το συλλαλητήριο, θα έλεγα, γιατί τέτοια μορφή έχει πάρει. Αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει εξελιχθεί. Και θέλω να πω ότι είναι παρήγορο ότι ο κόσμος ξέρει να ιεραρχεί, γιατί όπως και να το κάνουμε, το ζήτημα της ζωής και της υγείας του ανθρώπου έρχεται πρώτο από όλα τα άλλα. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο που χτυπιέται αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητα, στη ζωή των ανθρώπων. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν είναι αυτό κεραυνός εν εθρία. Είναι μέρος ενός σχεδίου που έχει αρχίσει να εξελίσσεται λίγο παλιότερα. Ξεκινήσαμε με το να έρχεται ο άλλος στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο και να έχει στην τσέπη του το λευκοπλάς, το μπαμπάκι ή το μπεταλντίν, γιατί δεν είχε το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε πρώτα από την αποδυνάμωση του εξοπλισμού και τώρα πάμε στην αποδυνάμωση της επάνδρωσης και το επόμενο βήμα θα είναι το κλείσιμο των κέντρων υγείας. Αλλά προσέξτε, θα ακολουθήσει και το κλείσιμο των νοσοκομείων. Όχι γιατί δεν θα έχει κέντρα υγείας αργότερα και νοσοκομεία η χώρα. Θα έχει, αλλά θα τα έχουν ιδιώτες και όποιος μπορεί να πληρώνει θα ζει, όποιος δεν μπορεί να πληρώνει θα πεθαίνει. Βλέπουμε μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής που έχει ξεκινήσει με τις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, της υπερφορολόγησης, των απολύσεων. Και τώρα έρχεται η σειρά της υγείας. Κοιτάνε να εξαθλιώσουν τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούν. Μπροστά στους αριθμούς δεν βλέπουν τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Κρατάμε τη δύναμή μας. Αν χρειαστεί, πιστεύω να μην χρειαστεί, να τα πάρει πίσω ο διοικητής. Θα τα πάρει πίσω ο διοικητής. Αν χρειαστεί, θα ξαναβγούμε πάλι στον δρόμο και θα διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε.